Γεια σας όμορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε μια εγγραφή, είναι τσάμπα. Και χτυπήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις όταν η Μπέλα Μέρη ανεβάζει καινούριο βίντεο. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα νέο βίντεο και όπως βλέπετε στον τίτλο, έχουμε ένα vlog ουσιαστικά. Σας έχω πάρει ήδη από το πρωί μαζί μου, έχετε δει τι έχω κάνει. Αλλά σε αυτό το βίντεο θα δείτε και το What I Eat in a Day. Ένα περιεχόμενο που ξέρω ότι σας αρέσει. Ειδικά τώρα που ξανάρχισα πάλι διατροφή, θα προσπαθήσω. Έχω χάσει ήδη 2 κιλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το ξέρω, τα 2 κιλά δεν είναι τίποτα, αλλά για μένα είναι ξεπρίξιμο. Λοιπόν, όπως είδατε, άρχισα κολυμπητήριο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Κάνω κάτι για μένα. Θυμάσαι που σας έλεγα στο πώς οργανώνομαι μετά τις διακοπές και τι στόχο έχω. Θέλω να κάνω κάτι πάρα πολύ καλό φέτος, να γυμνάσω το σώμα μου και παράλληλα με τη διατροφή, πιστεύω να κάνουμε δουλίτσα. Οπότε, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πάμε να δούμε τι θα φάμε. Σήμερα θέλω να φάω κάτι γλυκό, αλλά εξίσου θρεπτικό. Οπότε, όπως ξέρετε, νομίζω σας το είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, ότι έχω αντικαταστήσει το αλεύρι, το άσπρο αλεύρι, με ολικής, πράγματα ολικής. Μακαρόνια, ψωμιά, τα πάντα. Οπότε, επειδή τώρα θέλω εγώ να φάω κάτι θρεπτικό και γλυκό αυτή τη φορά, θα προτιμήσω ψωμάκι ολικής, θα βάλω μία κουταλιά του γλυκού σε κάθε φέτα cottage cheese και θα ρίξω λίγο μέλι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Το πρωινό θα το δοκιμάσω. Εντάξει παιδιά, αν θέλετε κάτι εναλλακτικό σε γλυκό, είναι φανταστικό. Έχει και το τυράκι του με τα χαμηλά λιπαρά, cottage cheese, λίγο μέλι και κανέλα. Yummy. Οπότε θα φάω το πρωινό μου, μετά θα αρχίσω τις δουλειές. Έχω σήμερα σκούπισμα, σφουγγάρισμα, νερό χύτη, τακτοποίηση και θα μαγειρέψω. Θα τα πούμε στο μεσημεριανό. Γεια σας ξανά, η ώρα είναι 12 παρά 20. Δεν θα φάω τώρα, αλλά όμως έχω και κάποιους ανθρώπους να ταΐσω. Θα έρθουν τα παιδιά από το σχολείο και δεν θα έχουν να φάνε. Οπότε τώρα θα πρέπει εγώ να προετοιμάσω το μεσημεριανό και εγώ θα φάω πιο μετά. Όμως τα καημένα θα πεινάσουνε. Λοιπόν, είπαμε όλη η οικογένεια να μπούμε σε πρόγραμμα από Σεπτέμβριο. Επειδή είχαμε μία τα γενέθλια και λίγο το χαλάσαμε, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο αρχίσαμε για ένα μήνα με πάντα με φροντίδα διατροφολόγου και για μένα αλλά και για τα παιδιά μου, αλλά και για τον άντρα μου, είπαμε να ακολουθήσουμε λίγο, να επιταχύνουμε λίγο το μεταβολισμό ώστε να αλλάξει, να φύγει ουσιαστικά λίπος. Άρα πώς θα το κάνουμε αυτό? Συνδυάζοντας μόνο σαλάτες και μόνο ψητά. Ψητά ψάρια, βραστά, κοτόπουλα, τι άλλο μου είπε, ψάρι, κοτόπουλο, και μπιφτέκια στον ατμό. Εντάξει, στην αρχή λίγο τα παιδιά μου τσίνησαν να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν πειράζει, έχει να κάνει καθαρά με την υγεία. Οπότε σήμερα θα προετοιμάσω, θα ψήσω κοτόπουλο στο φούρνο. Έχω πάρει καρίνα, θα σου το δείξω ακριβώς, είναι σε καρδιά. Ουσιαστικά είναι στήθος, φιλέτο στήθος με την πετσούλα από πάνω και έχει και το κόκαλο. Όμως, αν βγάλεις και την πετσούλα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε, στο άλλο το ταψί θα βάλω λαχανικά ψητά. Θα προτιμήσω τώρα να κάνω μια πράσινη πιπεριά, μια κόκκινη και θα του φτιάξω και σαλατούλα μαρούλι. Πράσινη σαλάτα. Είναι πολύ καλό να τρως πράσινη σαλάτα αντί για άγκουρο ντομάτα. Και ξανατονίζω ότι έχω ρωτήσει ήδη διατροφολόγο. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Εγώ παράλληλα με το κολυμπητήριο που σας είπα, πιστεύω να κάνω και καλή δουλίτσα γιατί είναι πρώτη φορά που συνδυάζω και γυμναστική και διατροφή. Όμως παρόλα αυτά παιδιά, έχω και το εξής εδώ πέρα. Το βλέπεις αυτό το πράγμα? Αυτό είναι γλυκοπατάτα. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε το μεσημεριανό κοτοπουλάκι με ψητά λαχανικά.
Λοιπόν, έκοψα και τα λαχανικά μου, έβαλα και ανάμεικτα λαχανικά, κατευθείαν από την κατάψυξη, έκοψα κόκκινη πιπεριά, πράσινη πιπεριά, καροτάκι έτοιμο, είχε καλαμπόκι, αρακά και λίγο φασολάκι. Και προχθές, παιδιά, πήγα μαναβική και λυπίστηκα γλυκοπατάτα. Έβαλα και λίγο γλυκοπατάτα με πάρα πολύ ελάχιστο λαδάκι. Έβαλα ένα μείγμα αλάτι, πιπέρι, λίγο ρίγανη. Έβαλα και θυμάρι, οπότε θα τα βάλω για ψήσιμο. Οπότε, φιλενάδα, έτοιμα τα... Ωραία, παιδιά, δεν σηκώνονται. Σηκώνεται, σηκώθηκε. Το πυρεξάκι μου είναι έτοιμο με τα κοτοπουλάκια μου, τις κοτοπουλάρες μου βασικά, δεν τα λες και κοτοπουλάκια. Θα τα φουρνίσω και τώρα θα σου ανεβάσω καινούριο διαγωνισμό στο Instagram με τις εκδόσεις Ψυχογιός, ένα βιβλίο υπέροχο με τίτλο Carpostal. Οπότε, αν δεν με έχεις ακόμα ακολουθήσει στο Instagram και θέλεις να πάρεις και εσύ μέρος, ακολούθησε με στο Instagram και πάρε μέρος. Λοιπόν, οπότε πάω να φουρνίσω τα κοτοπουλάκια και θα τα πούμε στο μεσημεριανό. Λοιπόν, το φαγάκι μου είναι έτοιμο, όπως βλέπετε, κοτοπουλάκι, έχω βάλει και πάπρικα, έχω βάλει ρόκα για την πρασινάδα και αυτή είναι εδώ πέρα τη σως, την έχω φτιάξει με γιαούρτι και μουστάρδα. Έχω και τα ψητά λαχανικά, εντάξει, καλή μου όρεξη. Καλησπέρα σας ξανά, η ώρα είναι 5 παρά και 5.30 ώρα θα σηκώσω το γιο μου γιατί 6 ώρα έχουμε προπόνηση. Οπότε ήρθε η ώρα του απογευματινού. Αυτή τη φορά επιλέγω να φάω σοκολάτα μαύρη η οποία έχει 72% κακάο, δηλαδή είναι πάρα πολύ πικρή. Βασικά δεν ξέρω αν θέλετε να την δοκιμάσετε. Είναι πικρή, είναι σοκολάτα υγείας αμυγδάλου, αλλά είναι πολύ πικρή. Εμένα μου αρέσουν γενικά τα πικρά όσον αφορά τη σοκολάτα. Όχι γενικά. Είναι με ολόκληρα αμύγδαλα. Είναι με 72% κακάο. Οπότε θα επιλέξω να φάω 4 κομμάτια. Δηλαδή όπως είναι η σοκολάτα. Τώρα θα σου δείξω. Λοιπόν, τα πολύ έκοψα. Μακάρι να τα τρώγα όλα αυτά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω να φάω τώρα κάτσε. 1, 2, 3, 4. Θέλω να είμαι πολύ ακριβή στην ποσότητά μου, γιατί αλλιώς θα το χάσω το θέμα. Ακριβώς αυτά θα φάω. Και επίσης, γιατί θα ψωμολυσάξω, δεν υπάρχει περίπτωση, έχω πάρει από τη Σκλαβενίτη Κάσιους, τα οποία όπως βλέπεις είναι Κάσιους, ψημένα, μη αλατισμένα, και θα επιλέξω 10. Αμέ, 10 και σοκολατίτσα, μια χαρά απογευματινό. Αυτά που λέτε, οπότε θα σε κλείσω τώρα, για να πάω το γιο μου προπόνηση και μετά να σου δείξω και το βραδινό μου. Κάσιους. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει από την προπόνησή μας, από το ποδόσφαιρό μας. Εννοείται ότι έχουν περάσει ώρα. Τελειώνουμε γύρω στις 7 η ώρα, όμως ήρθαμε, κάναμε τα μπανάκια μας, διαβάσαμε, κάναμε την αντιγραφή μας, την ορθογραφία μας, την ανάγνωση, μια επανάληψη γιατί αύριο γράφουμε και διαγώνουμε στα μαθηματικά. Και είμαι εδώ πέρα τώρα για να φτιάξω το βραδινό. Θα φτιάξω και για μένα και για τα παιδάκια μου, υγιεινά και θρεπτικά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω κόψει εδώ πέρα την κόκκινη πιπερίτσα, έχω κόψει ντοματίνια, αγκουράκι και πιπεριά, κόκκινη πιπεριά. Θα βάλω μία κουταλιά της σούπας σε κάθε μπολάκι κότα τσις Φιλαδέλφια. Δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο, καμία σχέση. Λοιπόν, και θα βάλω και ένα παξιμαδάκι σε κάθε πολλάκι και μια κουταλιά της σούπας λάδι και λίγο βαλσάμικο. Αυτά υγιεινά. Φάγαμε κοτόπουλο, οπότε το μεσημέρι, οπότε δεν θέλω πάλι να βάλω κάτι σε κρέας. Θέλω να είναι πιο υγιεινό το βραδινό μας, οπότε καλή μας όρεξη. Και με το άκουσμα που λέτε του σασμού, γιατί εγώ βλέπω σασμό φιλενάδα, βλέπω και την γη της ελιάς, αλλά μου αρέσει περισσότερο ο σασμός. Εσάς ποιο σας αρέσει από τα δύο, βλέπετε τα δύο, βλέπετε το ένα από τα δύο, ποιο βλέπετε, θέλω να ξέρω, να μάθω. Οπότε με αυτό εδώ πέρα, το γεύμα, το βραδινό, θα κλείσω αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, το What It In A Day και το mini vlogκάκι το οποίο σας έδειξα την καθημερινή μου τη ρουτίνα, την κάνω τα πρωινά πλέον, αλλά σας έδειξα και την περιποίηση
των ποδιών μου με αυτά τα δύο τα υπέροχα τα προϊόντα για τα πόδια. Πρώτα, σίγουρα ένα σκραμπ για να φύγει, απολέψει και τα νεκρά κύτταρα και στο καπάκι ενδιατοσάρα. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεξε, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!